Το φως τρέχει με 1 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι να τελειώσω αυτή την πρόταση, μία ακτίνα φωτός έχει πάει μέχρι τη Σελήνη και έχει επιστρέψει. 2 φορές. 3. 4. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το φως κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα μάλιστα που για το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας μας πιστεύαμε ότι το φως απλά μεταδίδεται παντού στιγμιαία. Και εντάξει, για να πούμε και το στραβό το δίκιο, η καθημερινή μας εμπειρία αυτό μας λέει. Όταν ανοίγω τις κουρτίνες το πρωί για να μπει φως, το φως μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ακαριέα. Ή ας πούμε εδώ, να, η σκιά μου και το χέρι μου είναι πάντα τέλεια συγχρονισμένα. Όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να κάνω το χέρι μου να τρέξει πιο γρήγορα από τη σκιά. Εκτός αν είσαι ο Λουκ. Με λίγα λόγια, η καθημερινή εμπειρία μας λέει ότι το φως ταξιδεύει από την πηγή του στο μάτι μας ακαριέα. Και όπως τόσες άλλες φορές στην ιστορία της επιστήμης, έτσι και τώρα, η καθημερινή μας εμπειρία είναι αυτό που λέμε... λάθος. Η πρώτη επίσημη απόπειρα να μετρήσουμε την ταχύτητα του φωτός έγινε το 1638 από τον Γαλιλαίο, ο οποίος είχε την εξής ιδέα. Θα ανέβω εγώ σε ένα λόφο κρατώντας ένα φανάρι. Θα ανέβεις και εσύ στον απέναντι λόφο με το δικό σου φανάρι. Με το που ανάψω το φανάρι μου και το δεις, ανάβεις και το δικό σου. Οπότε, μετράμε αυτήν εδώ τη χρονοκαθυστέρηση, μετράμε και την απόσταση των δύο λόφων, τα διαιρούμε, ταχύτητα του φωτός. Σωστά? Φυσικά και όχι. Όπως πολλοί υποψιάζεστε ήδη, η μόνη ταχύτητα που μπορείς να μετρήσεις με αυτό το πείραμα είναι η ταχύτητα των ανθρώπινων αντανακλαστικών, δηλαδή πόσο γρήγορα αντέδρασε ο φίλος του Γαλιλαίου με το που είδε αυτή τη λάμψη. Το φως δεν μπορείς να το μετρήσεις έτσι, γιατί το φως είναι υπερβολικά γρήγορο. Παιδιά, συγγνώμη, επαναλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά νιώθω ότι ακόμα δεν σας έχω δώσει να καταλάβετε πόσο γρήγορο είναι το φως. Οκ, τελευταία προσπάθεια. Αν δεν το νιώσεις και τώρα, δεν θα το νιώσεις ποτέ. Αυτό το βίντεο που γυρίστηκε στο Πανεπιστήμιο του MIT μας δείχνει ένα φωτόνιο σε αργή κίνηση να περνάει μέσα από ένα μπουκάλι. Στο ίδιο πλάνο, μια σφαίρα θα χρειαζόταν 1 χρόνο για να διασχίσει την ίδια εικόνα. Αυτό το πείραμα δεν θα δουλέψει. Εκτός κι αν βρεις τρόπο να βάλεις τα δύο φανάρια σε τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Οπότε 35 χρόνια μετά, το 1672, ο Δανός αστρονόμος Ole Rømer καταφτάνει στο Παρίσι για να δουλέψει στο αστεροσκοπείο της πόλης, συγκεκριμένα για να μελετήσει τους δορυφόρους του Δία. Το αφεντικό του και διευθυντής του αστεροσκοπείου Giovanni Cassini ασχολείται με το θέμα εδώ και μία δεκαετία και έχει καταγράψει τις τροχίες των δορυφόρων με τεράστια ακρίβεια. Οπλισμένος με τις σημειώσεις του Cassini, λοιπόν, ο Rømer ξεκινά και μελετάει τον εσωτερικό δορυφόρο του Δία, την Ιώ. Και αυτό είναι το μοντέλο του Rømer. Έχουμε στο κέντρο τον ήλιο, έχουμε τη Γη, η οποία περιφέρεται στη δική της τροχιά, έχουμε το Δία, ο οποίος περιφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη τροχιά, και έχουμε και την Ιώ, τον εσωτερικό δορυφόρο του Δία, ο οποίος κάνει μία περιστροφή γύρω από το Δία κάθε περίπου 42,5 ώρες. Εμείς από τη Γη, αυτό που παρατηρούμε είναι ο δορυφόρος να εξαφανίζεται πίσω από το Δία και να εμφανίζεται από την άλλη μεριά. Αυτό που λέμε μια έκλειψη. Τώρα, ο Cassini έχει παρατηρήσει ότι ο χρονισμός των εκλείψεων παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις μες στη χρονιά. Και ο Rømer με τη σειρά του παρατηρεί ότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά όταν η Γη είναι πιο μακριά από το Δία, οι εκλείψεις έρχονται 11 λεπτά αργότερα, και όταν η Γη είναι πιο κοντά στο Δία, οι εκλείψεις έρχονται 11 λεπτά νωρίτερα. Ο Rømer συμπεραίνει σωστά ότι οι διακυμάνσεις οφείλονται στο γεγονός ότι το φως δεν έρχεται ακαριέα από την Ιώ στη Γη, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο να ταξιδέψει. Και η χρονική διαφορά στις εκλείψεις είναι πολύ απλά τα έξτρα 11 συν 11 22 λεπτά που χρειάζεται το φως να διασχίσει την τροχιά της Γης. Τώρα το πείραμα του Γαλιλαίου έχει την τεράστια απόσταση που χρειαζόταν για να λειτουργήσει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαιρέσουμε τη διάμετρο της τροχιάς της Γης που έχει υπολογίσει από πριν ο Cassini δια 22 λεπτά. Και έχει ταχύτητα του φωτός. Παραδόξως, ο Rømer δεν έκανε ποτέ την κρίσιμη διαίρεση. Αυτή η τιμή ανήκει στον Ολλανδό αστρονόμο Christian Huygens. Ναι, δεν παίζει. Το τελικό αποτέλεσμα βγήκε περίπου 250.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, εντυπωσιακά κοντά στη μοντέρνα τιμή που είναι 300.000 και καθόλου άσχημα για 1672, έτσι. Ο υπολογισμός της ταχύτητας του φωτός από το Rømer και την παρέα του αποτελεί για μένα το θρίαμβο της επαγωγικής σκέψης, του να χρησιμοποιείς όλη την προϋπάρχουσα γνώση και να κάνεις το επόμενο βήμα. Μπορεί φαινομενικά η ιδέα του Rømer να ήταν απλή, αλλά αν γυρίσεις το χρόνο πίσω, υπάρχει μια αδιάκοπη αλυσίδα ανακαλύψεων που λιθαράκι-λιθαράκι οδηγούν στην ταχύτητα του φωτός. Ο Rømer έκανε υπολογισμούς με βάση τις σημειώσεις του Cassini, ο οποίος Cassini χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο που τελειοποίησε ο Γαλιλαίος. Ο οποίος Γαλιλαίος με τη σειρά του είχε την ιδέα να πάρει το Ολλανδικό ναυτικό κιάλι και για πρώτη φορά να το στρέψει στον ουρανό, ανακαλύπτοντας έτσι τους δορυφόρους του Δία. Το Ολλανδικό κιάλι κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα και βασίζεται στην αρχή ότι το φως αλλάζει πορεία όταν περνάει μέσα από ένα φακό. Ο φακός με τη σειρά του σαν εφεύρεση υπήρχε τουλάχιστον από το 800 μετά Χριστόν και οι ιδιότητες του να κάμπτει το φως ήταν γνωστές από τους Άραβες επιστήμονες
αστρονόμες του Μεσαίωνα. Και καταλήγουμε στον Ευκλήδη, ο οποίος μελέτησε την ευθυγράμμιση κοντινών και μακρινών αντικειμένων για να μας δείξει ότι το φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή. Επαγωγική σκέψη σε όλο της το μεγαλείο. Και όπως πάντα, ο Νεύτωνας το εξέφρασε καλύτερα από όλους μας. Ο μόνος λόγος που κατάφερα να δω τόσο μακριά είναι επειδή στεκόμουν πάνω σε ώμους γιγάντα.